εκεί είναι η κυρία, εντάξει, η Δεσποινίδα, δεν ξέρω τώρα πώς να σας παρουσιάσω. Δεσποινίδα. Δεσποινίδα, η Μελίνα, η Μπαλαχούτη, σωστά? Ναι, σωστά. Μου επιτρέπετε τον ενικό? Εννοείται, φυσικά, παρακαλώ. Η Μελίνα, η οποία βρίσκεται στη Γαλλία, στη Μασσαλία, για ποιο λόγο? Είμαι φοιτήτρια, κάνω το μεταπτυχιακό μου εδώ, έχω τελειώσει χημικός και παρακολουθώ το μάστερ μου. Με καταγωγή από την Κρήτη? Ναι, από το Ηράκλειο. Από το Ηράκλειο. Και πώς προέκυψε η επιλογή της Γαλλίας? Προέκυψε διότι στο προπτυχιακό πρόγραμμα είχα την ευκαιρία να συμμετέχω στο πρόγραμμα Εράσμους, οπότε είχα ανοίξει ήδη την πόρτα σε μια άλλη πόλη βέβαια της Γαλλίας. Και έκανα τα χαρτιά μου και πλήρωσα τις προϋποθέσεις, οπότε με δέχτηκαν και ήρθα εδώ. Η Μελίνα θα επιστρέψει Κρήτη ή θα παραμείνει στη Γαλλία? Θα το ήθελα ιδανικά πάρα πολύ να επιστρέψω. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο θα το επιστρέψουν οι συνθήκες. Ελπίζω να τα καταφέρω. Και βέβαια το θέμα είναι πού θα βρεις έτσι περισσότερες ευκαιρίες. Το έχεις ψάξει καθόλου? Ναι. Ευκαιρίες στη Γαλλία υπάρχουν πάνω στον τομέα σου? Υπάρχουν προφανώς. Η χημεία είναι μια επιστήμη η οποία εφαρμόζεται σε ένα πολύ μεγάλο πεδίο στην καθημερινότητά μας και στη ζωή μας. Τώρα από εκεί και πέρα είναι εξαρτάται και το τι ευκαιρίες θα τύχουν στον καθένα, πώς θα το κυνηγήσει, τι επιλογές ζωής θα κάνει. Εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Η καθημερινότητα στη Γαλλία πώς είναι? Η καθημερινότητα αυτή τη στιγμή είναι αρκετά περίεργη, διότι η πραγματικότητα είναι ότι η Γαλλία είναι μια από τις χώρες που είχαν αρκετά θύματα λόγω του κορονοϊού και αυτή τη στιγμή που μιλάμε εξακολουθούν να έχουν πάρα πολλές νέα κρούσματα σε ημερήσια βάση. Οπότε είναι αρκετά δύσκολα. Συγκεκριμένα στη Μασσαλία είμαστε πάλι σε μια κατάσταση, ας πούμε, καραντίνας. Τα εστιατόρια και τα μπαρ ήταν κλειστά. Είχε βγει απόφαση για 2 εβδομάδες, όμως έκαναν ένσταση, ας πούμε, και κατάφεραν οι ιδιοκτήτες να ξανανοίξουν τα εστιατόρια. Εντάξει, και τα μπαρ. Αυτά δεν γίνονται λοιπόν μόνο στην Ελλάδα τώρα, η ένσταση όχι, αυτή περίπου γίνονται? Όχι. Και στο Παρίσι, μάλιστα, η κατάσταση εξακολουθεί να είναι αυτή. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι σε καραντίνα. Εμείς στο Πανεπιστήμιο κάνουμε μαθήματα από απόσταση. Έχουμε δικαίωμα πρόσβασης μόνο για τα εργαστήρια στα κάμπους. Και μάλιστα σήμερα λάβαμε mail ότι τουλάχιστον για τα μάστερ αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τέλη Οκτώβρη, με συγχωρείτε. Μελίνα, φοράτε μάσκες σε εξωτερικούς χώρους? Ναι, και σε εξωτερικούς και σε εσωτερικούς υποχρεωτικά. Στο Πανεπιστήμιο έτσι είμαστε και παντού. Σέβονται τις αποφάσεις των υγειονομικών αρχών εκεί και τις προτροπές ή υπάρχουν και ορισμένοι που θα τους δεις χωρίς μάσκα, ας πούμε? Εντάξει, είμαστε στη Μασσαλία. Η Μασσαλία είναι μια πόλη στη Νότια Γαλλία. Υπάρχει αρκετά έντονο το στοιχείο της αντίδρασης, ας πούμε. Ναι. Οπότε και γενικά στο νότο της Γαλλίας προσπαθούν να τα τηρούν, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν αρκετές παραβατικές συμπεριφορές. Εσύ φοράς μάσκα? Ναι. Ή το λες έτσι επειδή τώρα σε βλέπει η οικογένειά σου και... Όχι. Φοράω μάσκα όπως φορούσα και στο Ηράκλειο πριν να φύγω, που είχε γίνει πια υποχρεωτική. Κριτικούς έχεις βρει εκεί στην περιοχή? Ξέρω μία κοπέλα η οποία ήρθε φέτος κριτικιά. Παρ' όλα αυτά, από το Ηράκλειο και εκείνη, παρ' όλα αυτά υπάρχουν Έλληνες. Α, υπάρχουν Έλληνες. Ναι, υπάρχουν. Εντάξει, η Μασσαλία είναι μία αποικία ελληνική, στην οποία υπάρχουν Έλληνες αρκετοί δεύτερης και τρίτης γενιάς. Υπάρχουν και φοιτητές και εργαζόμενοι που έχουν έρθει, ας πούμε, από την Ελλάδα όπως εγώ, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο ποσοστό όσο είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς. Μάλιστα, ο Νικόλας έχει πιο αμήλει το νερό. Πες κάτι, ρώτα κάτι. Ακόμα στο τάμπλετ είναι εγώ. Α, στο τάμπλετ, γιατί θα μας παρουσιάσει ειδήσεις σε λίγο. Ήθελα να τη ρωτήσω αν φαντάζομαι ότι στην ηλικία της θα έχει φίλους, θα έχει παρέα της, θα μπορεί να συγκρίνει το ακαδημαϊκό επίπεδο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Βέβαια. Εσύ ως μια κοπέλα που έχει πάρει την απόφαση να φύγει στο εξωτερικό, τι προτείνεις στους νεότερους? Να παραμείνουν στην Ελλάδα, υπάρχουν ευκαιρίες, ή να προτιμήσουν το εξωτερικό? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι το να φύγεις στο εξωτερικό για να κάνεις σπουδές είναι μια ευκαιρία τεράστια, τόσο σε προσωπικό σου και σε επαγγελματικό επίπεδο, έτσι. Δεν το συζητάμε. Τώρα από εκεί και πέρα, το αν ένας άνθρωπος μπορεί να παραμείνει στο εξωτερικό ή όχι, εξαρτάται και από τις ευκαιρίες προφανώς που παρουσιάζονται στον καθένα μας και από την προσφορά και τη ζήτηση, αν θέλετε, που υπάρχει για το κάθε επάγγελμα, αλλά και από το πόσο θέλει ο καθένας. Εγώ σαφέστατα θα παρότρινα τον οποιονδήποτε να βγει στο εξωτερικό, να γνωρίσει νέες κουλτούρες, νέους πολιτισμούς, ανθρώπους που έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψης από τον δικό μας
Και από εκεί πέρα είναι στο χέρι του καθενός το κατά πόσο θα τα καταφέρει ή όχι. Μελίνα, στείλε το δικό σου μήνυμα. Στείλε το δικό σου μήνυμα στην οικογένειά σου, στους φίλους σου, σε όσους σε παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Τι θα τους έλεγες? Η οικογένειά μου να προσέχει. Και όλος ο υπόλοιπος κόσμος να κυνηγάει αυτό που πραγματικά τον κάνει ευτυχισμένο και εκφράζει αυτό που έχει μέσα στην καρδιά του και θέλει πραγματικά στη ζωή του. Αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, Μελίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Να σε ευχαριστήσω πολύ.